Κύριο Σάβα Αναστασιάδη από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το σχέδιο νόμου που συζητάμε, καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα, προχωράμε στην κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Μια συμφωνία που υπογράφηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο, στις 6 Μαΐου συγκεκριμένα, το 2014. Μια περίοδος όπου φαινόταν ότι η χώρα έμπαινε σε τροχιά ανάπτυξης και βήμα-βήμα άρχισε κάτι να φαίνεται και να κινείται σε επενδυτικό επίπεδο και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Χρειάζεται βέβαια σήμερα να θυμηθούμε για λίγο, έστω αυτά που έχουν συμβεί στη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο, όπου από το πλεόνασμα και την μικρή έστω ανάπτυξη που είχαμε, επιστρέψαμε ξανά στα ελλείμματα και την ύφεση. Με αποκορύφωμα φυσικά το δημοψήφισμα, το κλείσιμο των τραπεζών και τον έλεγχο των κεφαλαίων και την εχθρική όλο αυτό το διάστημα διάθεση απέναντι στους επενδυτές, υφιστάμενους και υποψήφιους. Πρόσφατο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την αντιμετώπιση από την κυβέρνηση της επένδυσης των σκουριών του Χρυσού στη Χαλκιδική. Ερχόμαστε σήμερα να ακυρώσουμε τη συμφωνία αυτή με την ελπίδα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα δει καθαρά αυτό που όλοι αντιλαμβάνονται και φωνάζουν. Ότι η Ελλάδα, ότι η χώρα μας, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο, χρειάζεται επενδύσεις. Η συμφωνία αυτή είναι η 42η που συνέπτει η χώρα μας μετά το 1989 και η πρώτη μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, βάσει της οποίας οι διεθνείς συμφωνίες επενδύσεων καθίστανται αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την έκδοση βέβαια του κανονισμού του 12-19 του 2012, ο οποίος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και διαδικασίες των υφιστάμενων συμφωνιών προώθησης και προστασίας των επενδύσεων των κρατών και της σύναψης νέων συμφωνιών. Δεχόμαστε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, μέσα σε αυτή την αίθουσα πως αυτού του είδους συμφωνίες δημιουργούν καταρχήν ένα ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις στις χώρες που τις συνάπτουν. Είναι ένα αποτελεσματικό, θα έλεγα, εργαλείο προστασίας των επενδυτών σε διεθνές επίπεδο και σε συνδυασμό με όλους τους άλλους παράγοντες που επηρεάζουν μια επιχειρηματική απόφαση για είσοδο σε μια αγορά, η ύπαρξή τους αποτελεί ένα αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή των επενδυτών όσον αφορά τη χώρα υποδοχής της επένδυσης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι παρατηρείται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον για τη σύναψη παρόμοιων συμφωνιών, προώθησης και προστασίας επενδύσεων με θετικές προσδοκίες τόσο για τις χώρες που λαμβάνουν μία επένδυση όσο και για τις χώρες επενδυτές. Ευχή και ελπίδα όλων μας είναι η συμφωνία αυτή να μην μείνει μόνο στα χαρτιά και σε γενικά ευχολόγια, αλλά να αποτελέσει, κύριε Υπουργέ, την απαρχή χειροπιαστών αποτελεσμάτων με προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό και επί του προκειμένου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μιας και η συμφωνία που κυρώνουμε σήμερα αφορά αυτή τη χώρα που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος μας. Το ελληνικό κράτος οφείλει να δημιουργήσει το κατάλληλο εκείνο επενδυτικό κλίμα σε ξένους επενδυτές και να πάψει να βλέπει κάθε είδους ιδιωτική πρωτοβουλία ως εχθρική. Η σημερινή κύρωση της συμφωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποτελεί για την Ελλάδα αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την οικονομική μας ανάπτυξη που τόσο χρειαζόμαστε. Σαφώς και συμφωνούμε με την κύρωση αυτής της συμφωνίας και επαναλαμβάνω όμως, στόχος πρέπει να είναι πολλές και άλλες επενδύσεις στη χώρα μας. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα να αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και μόνο έτσι θα πάρει μπροστά η πραγματική οικονομία. Και αυτό θα γίνει μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθήκων για τους επενδυτές. Με σεβασμό προς την εθνική μας νομοθεσία, μέσα από επενδυτικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης, να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι και θετικοί να δεχτούμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικότερα επί της συμφωνίας, μέσα από το προήμιο και τα 14 άρθρα της, καλύπτεται το πλαίσιο των αρχών για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων μεταξύ των δύο συμβαλωμένων. Θέτονται οι στόχοι
ορίζονται οι έννοιες της επένδυσης, της απόδοσης του επενδυτή και του εδάφους επί του οποίου ισχύει η συμφωνία. Περιλαμβάνει τους όρους προστασίας και προώθησης των επενδυτών. Εφαρμόζεται η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους με περιορισμό ως προς την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους λήψης της επένδυσης. Προβλέπονται ζητήματα αποζημιώσεως σε περίπτωση απαλωτρίωσης, διακριτικής μεταχείρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως είναι ο πόλεμος σε ένα από τα συμβαλόμενα μέρη, τρόπος επίλυσης διαφορών που ενδεχομένως να ανακύψουν στην πορεία, δυνατότητα διαβουλέψεων μεταξύ των μερών επισχετικών με την εφαρμογή της συμφωνίας θεμάτων. Τέλος, ορίζεται και η διάρκεια και η επέκταση και λύση της συμφωνίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Στόχος μας δεν είναι να μοιράσουμε και να αναδιανύμουμε τη φτώχεια μας. Στόχος μας είναι να παραχθεί νέος πλούτος στη χώρα, να αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα. Με αυτές τις αρχές και με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, στεκόμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση και φυσικά ψηφίζουμε την παρούσα συμφωνία. Ευχαριστώ.